Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί όταν άκουσαν την καταγγελία του 31 χρονών από τον πύργο Τηλιρίας, ο οποίος τους εξιστόρησε πως συγχωριανός και φίλος του κατάφερε να το αποσπάσει μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο, ποσό που ανέρχεται σε 8.600 ευρώ με αντάλλαγμα να του βρει νύφη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο παραπονούμενος στην καταγγελία του, ο φίλος του προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει ώστε να βρει την κατάλληλη γυναίκα να παντρευτεί, αλλά με το αζημίωτο. Καθώς ο καιρός περνούσε και ο παραπονούμενος πλήρωνε ακριβά για την νύφη, η οποία παρέμενε άφαντη, άρχισε να υποψιάζεται ότι το προξενιό ήταν τελικά ένα φιάσκο του φίλου του, που αποσκοπούσε μόνο στο να πλουτίσει στις πλάτες του. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επίσης 31 χρονών, ο οποίος φαίνεται είχε σχεδιάσει πολύ καλά το παιχνίδι της ελπίδας, αφού είχε βρει και μια λοδαπή κοπέλα, την οποία θα παρουσίαζε στο φίλο του ως τη μέλουσα σύζυγο σε περίπτωση που άρχισαν τα παράπονα για τους λόγους της καθυστέρησης. Χειρόπεδες φορές αρχικά και η αλλοδαπή, η οποία ακολούθως αφήθηκε ελεύθερη αφού δεν προέκυψε τίποτε ενοχοποιητικό εναντίον της. Ο 31χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.